Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107.4. Καλή εβδομάδα κιόλας. Στα μικρόφωνα ο Σταύρος Κόλκας που είναι εδώ, στην ώρα του. Στέργιος Αναστασιάδης και Αγάπη Γαβριλίδου. Σε μια εβδομάδα επιτέλους που θα έχουμε και πάλι θέματα για τον ΠΑΟΚ, θα έχουμε δράση. Επιτέλους. Το μαρτύριο επιτέλους. Οριστικά τελείωσε. Μα γιατί ήταν μπορείτε δύο, να πανηγυρίσετε. Δύο πολύ ωραία μάτς εθνικής, χορτάσαμε νομίζω μπάλα. Πολύ καλά αποτελέσματα. Την εθνική χαίρεσε να τη βλέπεις. Έτσι. Ξεκούρεση για τα μάτια. Δηλαδή πώς λένε, το πράσινο ξεκουράζει. Η εθνική ξεκουράζει ξεκάθαρα. Εμείς βλέπουμε εθνική, ναι. Όσοι αντέξανε και χθες, να δουν ολόκληρο το παιχνίδι χωρίς να αλλάξουν κανάλι, πραγματικά είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Τελείωσε, παιδιά, το. Πώς το λέγε ο Σπυρόπουλος, η Λίγκα των Εθνών. Ναι. Τελείωσε. Δεν μας αφορά η συνέχεια. Κάτι θα γίνει στην Άνοιξη. Δηλαδή, θα παίξουν κάτι πρώτοι στο πρώτο γκρουπ. Δηλαδή τώρα. Δηλαδή τώρα η Ελλάδα τελείωσε από αυτό και θα έχει μόνο φιλικά. Η Ελλάδα τελείωσε. Δεν υποβιβάστηκε στην παρακάτω κατηγορία να παίζει δεν υπάρχει στο επόμενο. Υπάρχει παρακάτω. Πρέπει να έχει με Γιβραλτάρ. Τέταρτο ήταν η Ελλάδα. Τέλος. 8 αυτοκτόνησαν. Έχω τέτοιο. Έχω μικρόφωνο. Έχω. 8 αυτοκτόνησαν. Σταύρο, πιστεύεις υπάρχει άνθρωπος που δεν άλλαξε κανάλι? Εγώ το είδα όλο. Το είδες όλο? Ναι. Εγώ είδα μέχρι το ψαλιδάκι του Κανέλη. Μέχρι εκεί. Εντάξει, στο 85 είναι το ψαλιδάκι του Κανέλη. Ήταν λίγο το παράδειγμα. Λέγαμε πριν, αγάπη, έχει ο Σταύρος στο μάτι του την ξεκούραση από την εθνική. Πώς λέμε, λέγαμε το πράσινο ξεκουράζει. Όχι, ρε αγόρι μου, άλλοι βλέπουν το πάρτι με τον Πίτερ Σέλερς. Άλλοι βλέπουν την ιστορία του κόσμου, του Μέλ Μπρουκς. Άλλοι βλέπουν το ένα ψάρι που το έλεγαν Γουάντα. Ωραία ταινία. Εντάξει, άλλοι βλέπουν το Λούφα και Παραλλαγή. Άλλοι βλέπουν το. Ποια κωμωδία να πούμε ακόμη? Το Life of Brian, κορυφαία. Monty Pythons. Εγώ βλέπω Εθνική Ελλάδος. Ναι. Ωραίο ήταν το χθεσινό, πάρα πολύ. Δηλαδή προσπαθούσα να δω πώς μπορεί να κακοποιηθεί το ποδόσφαιρο με όλους τους πιθανούς τρόπους. Δικαιώθηκε πάντως ο ομοσπονδιακός εθνικός που δήλωσε πριν το μάτς δεν υπάρχουν θέσεις στο ποδόσφαιρο, το είδαμε. Εντάξει, άρζι μπούρτζι. Το είχαμε δει και παλιότερα, Στέργιο, άλλο άμα κάποιοι ήταν τυφλοί. Ναι, αλλά δεν είναι τώρα για να κρίνεις τον προπονητή το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι το συνοθήλευμα που, χαρακτηριστικών που υπάρχει στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Αυτή η γενιά είναι σκάρτη. Ο Παπασταθόπουλος είπε: δεν είναι... μπορούμε. Δεν μπορούν, αυτό ακριβώς. Ναι. Η αλήθεια είναι. Δεν είναι σκάρτη ή φουρνιά. Δεν μπορείς να κάνεις τώρα. Δηλαδή δεν συνδέονται τα χαρακτηριστικά. Τέλος, έχεις μόνο στόπερ. Ωραία. Δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Σάμαρης έδειχνε μπροστά στα άλλα χαφ που είχε να παίξει στην εθνική κανένα 1,5 χρόνο. Έδειχνε να πούμε ότι είναι μια μίξη Μποκμπά και ό,τι άλλο. Πες στην εθνική ο Μπουχαλάκης που θα πρέπει να έχουν μαζικές αυτοκτονίες στη χώρα για αυτόν τον λόγο. Ωραία. Δεν υπάρχει κάτι. Ο Μπακάκης κάνει 8 επαφές με την μπάλα για να τη φέρει εκεί που θέλει. Δηλαδή μετράω κάθε φορά πόσο θα το καταφέρει. Ο Καρέλης είναι σε κακό φεγγάρι. Κοντρόλ δεν μπορεί να κάνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξέχωρα ότι παίζει σε εμάς. Και χάνατε μόνο του και στην κορυφή. Έτσι, πήγε να παίξει χθες. Δεν είχε καμιά απόσταση 50 μέτρων με τους υπολείπους. Εκεί γύρω ήταν όλη η αγάπη. Τι να κάνω. Τέλος πάντων, δικαιολογίες δεν θα σε κανέναν. Δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Δεν είναι. Όλοι εκεί πηγαίνουν, περνάνε την ώρα τους ευχάριστα, να παίρνουν καμιά δεκαριά άνθρωποι με ροκάματο. Εντάξει, να μαζεύονται 30 Pokémon να καίνουν σημαίες από απέναντι. Άλλο και αυτό. Ναι, δηλαδή άλλο, μιλάμε για βλακεία. Πάει. Εντάξει, λέγαμε με το Στέργιο στο αυτογκολ. Η κάμερα πρώτα μου άρεσε το Γιαννούλη και λέει ο Στέργιος παγώσαμε στην αρχή. Λέμε τώρα κρίμα είναι αυτό το έβαλε τελικά. Όχι. Όχι, όχι. Ήταν μια πολύ καλή κίνηση του Λαμπρόπουλου απέναντι γωνία. Φίλος μας είχε πληρωθεί με σουτ. Είχε παίξει σουτ το πρώτο γκολ. Ωραία. Αλλά δεν. Εδώ είμαστε λοιπόν. Σχολιάσαμε λίγο την εθνική. Σχολιάσαμε λίγο αυτό το έκτρωμα. Το οποίο πραγματικά δεν υπάρχει λύση. Μη παιδεύεστε. Θα πρέπει να βρεθεί μια φουρνιά άλλη. Εντάξει, να περιμένουμε κάποια χρονάκια να γεννήσουν οι Ελληνίδες μάνες που ήταν πολύ σημαντικές για τη μάχη της Πίνδου γενικότερα. Και εντάξει, οι Ελληνές δεν έχουν αυτά τα επαναστατικά κριτήρια και έχουν κάνει λίγο τα παιδάκια τους φλουφλίδες. Αλλά ας ελπίσουμε ότι ένα σπέρμα, μια φουρνιά σπέρματος σε αυτή τη χώρα θα βγει καλύτερο πάντως το άμεσο χρονικό διάστημα και η εθνική ομάδα θα είναι κανονική ποδοσφαιρική. Θα έχει δύο εξτρέμ π.χ. Όχι την δεκάδα, γενικότερα να έχει δύο εξτρέμ να παίζουν. Ναι. Δεν θα έχει τον Μπουχαλάκη στην δεκάδα. Π.χ. Ωραία. Δεν θα έχει center for που ανάλογα με το πώς θα ξυπνήσει, αναφέρομαι σε αυτό που δεν έπαιξε, θα συμμετέχει στη διαδικασία. Ωραία. Δεν θα έχει stopper που είναι top class, αλλά
θα νομίζει σε κάποια φάση ότι είναι Μαραντόνα και θα προσπαθεί να περνάει 12. Γιατί τα έκανε ο Παπασταθόπουλος αυτά χθες. Ήταν λίγο. Τέλος πάντων, η Εσθονία δεν πιστεύανε ότι κερδίσανε. Δεν πιστεύανε. Χωρίς σου τη συναισθία ουσιαστικά έχουν. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Βλέπω κάτι ξεφωνητά για τον Άγγελο, επειδή δεν έβαλε λέει τον Πασχαλάκη. Παιδιά, υπάρχουν χιλιάδες λόγοι να ξεφωνήσετε τον Άγγελο. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο άνθρωπος ανέλαβε κάτι άλλο να κάνει. Ωραία. Το μόνο που δεν κατάλαβα, να σας πω την αλήθεια, είναι γιατί δεν αφέθηκε ο Κουλούρης στην Ελπίδων να παίξει το Σάββατο με την Αυστρία στην Τούμπα, που πραγματικά κάναν καλή προσπάθεια τα παιδιά, αλλά εντάξει, φάνηκε το κενό στην επίθεση. Και την αποτελεσματικότητα μπήκε και ένα γκολ των Αυστριακών στο 84. Είναι ψιλοκαλύ, είναι λίγο καλύτερο το σπέρμα βασικά στην Ελπίδα αυτή τη στιγμή από ότι στην Ελλάδα. Άρα, γιατί αφού έτσι και λέω στο παιχνίδι με την Φιλανδία δεν είχε ενδιαφέρον. Και δεν μπήκε ο Κουλούρης μπήκε στο τέλος, γιατί να μην παίξει και στο ματς με την Αυστρία στην Τούμπα. Γιατί όντως εκεί διακυβευόταν κάτι πολύ σημαντικό, η πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι καριέρες του Στέργιο. Αυτά τα παιδιά, αν πάνε στην τελική φάση και διακριθούν. Αλλάζει το ποδοσφαιρικό του στάτους. Θα είναι ο Κουλούρης τώρα στη ρεβάνς, αλλά και το 0-1 δεν ξέρω. Θα το κάνει ο Κούλου πάλι και ένα γκολ θα το βάλει. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι γενικά σαν εθνική ομάδα, εδώ και καμιά τετραετία, πενταετία, από την ώρα που έφυγε ο μεγάλος δάσκαλος, εντάξει, και πήγε κατέκτησε το Euro, και δεν αναφέρομαι στο τεχνικό κομμάτι, στις επιλογές και το τι έπαιζε η εθνική, αναφέρομαι στον τρόπο που έστησε τη δομή. Ωραία. Πήγε εκεί πέρα μετά να κάνει τεχνικό διευθυντή ο Βρίζας, να εφαρμόσει αυτό που έκανε ο Σάντος. Εκεί παράγονται στη ΣΕΠΟ με το ΔΕΔΕ ένα. Τώρα μην αρχίσω να λέω για το ΔΕΔΕ, γιατί θα μας πιάσει. Οι άνθρωποι είχαν επιτροπή εθνικών ομάδων, στην οποία δεν συμμετείχε ο τεχνικός διευθυντής. Όλοι νομίζουν ότι ο Βρίζας έφυγε επειδή πήγε ο Άγγελος, εντάξει. Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Ο Βρίζας ήταν φευγάτος εδώ για ένα πεντάμινο. Από την ώρα που οι παράγοντες της ΕΠΟ μέσω του ΔΕΔΕ έστησαν μια επιτροπή εθνικής ομάδας, η οποία, εντάξει, δεν είχε μέσα τον τεχνικό διευθυντή. Δηλαδή, πού να ξέρεις, ΔΕΔΕ, τι είναι το ποδόσφαιρο, άμα σε βάλω μια μπάλα την κλωτσίσεις, δεν θα την πετύχεις. Δεν θα την πετύχεις. Αλλά Καραμαλής, Κωστάκης, τίποτα, χιαστή. Ωραία. Ναι, αυτή είναι η εθνική ομάδα. Ο Βαγγέλης ο Γραμμένος έχει αρκετά μεγάλο δρόμο για να το κάνει αυτό το πράγμα να δουλεύει σωστά. Δεν παρέλαβε και καμιά γη που δεν ήταν καμένη, αλλά με τα παιχνιδάκια που κάνει ο Δέδες εκεί μέσα, ωραία, όλο και μας ξεφεύγει η ουσία, η οποία ουσία είναι ότι την γραμμή για το τι γίνεται στις εθνικές ομάδες, το πώς δουλεύει το δίκτυο, το πώς ανακαλύπτονται ταλέντα, το πώς μπαίνουν ταλέντα στις μικρές εθνικές κτλ. Κτλ. Έχει τεράστιο δρόμο. Εντάξει, τεράστιο. Τέλος πάντων, δεν με απασχολεί εμένα ιδιαίτερα. Εγώ πάω και είμαι. Εθνική ξανά από το Μάρτιο. Δεν αυτό ήμουν, πήγα να πω. Ναι. Δεν θα μας απασχολήσει. Απλά βες τις ημερομηνίες, θα κλείσουμε κατά τριήμερο γιατί ωραία ήταν το μέτσο μου. Βες τις ημερομηνίες λίγο. Ήρθε ο Νόε εκεί, με χαιρέτησε. Ήρθε ο Νόε αυτοπροσώπος, μου λέει Σταύρο τι γίνεται. Νόε εδώ. Λέω πού σε αδερφέ. Καμιλοπάρδαλης δεν έχετε να μαζέψει. Ήρθα λέει για αρκούδες και τέτοια. Ήρθα εγώ εδώ. Θα πάω λίγο πιο κάτω μετά για Καμιλοπάρδαλης. Λέσε μου λίγο μια πορεία. Φημίζεται ότι το Μέτσοβο ενδείκνεται για υγιεινή διατροφή. Ισχύει αυτό πράγμα. Ακριβώς φίλε. Έφαγα παϊδάκια με κοτσιμπέρι. Παϊδάκια με φαλαφέλ. Πώς λέγεται αυτό εδώ. Φαλαφέλ. Φαλαφέλ. Ούτε τον τόνο δεν πάω παλού. Ωραία. Πώς το λένε. Παϊδάκια με αμύγδαλο. Τον Ερίκο τον είδα λίγο δύσκολα σε ένα βιντεάκι. Ο Ερίκος. Καλά που ήμασταν με τον Ερίκο γιατί δεν φεύγαμε ποτέ. Ναι. Γιατί στην πρώτη εξόρμηση. Έπρεπε να βάλουμε αλυσίδες, είχαμε κάτι άλλο, κάτι μεγάλη πανιά. Επιτυχία, ναι. Ναι, τα βάλαμε, τεράστια επιτυχία. Ναι. Τα βάλαμε και σχετικά γρήγορα. Τα πανιά. Τα πανιά. Είναι κάτι, δεν είναι αλυσίδες ακριβώς, είναι κάτι άλλο. Μάλιστα. Με σύρματάκια. Ναι. Ναι. Τα καταφέραμε, βγάλαμε τα μάξι. Από εκεί που ήταν βουλιαγμένο στην άμμο. Στην Τενερίφη τσουνάμι, εκεί είναι να πάει ο Μάρκο. Όλα σε εμά. Λίγες μέρες πριν ταξιδεύει η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, τσουνάμι στην Τενερίφη. Τι ήταν το προηγούμενο. Δεν υπάρχει. Έκρηξε στην Φραγκφούρτη. Δηλαδή, εμά δεν ξέρω. Μαλάκι να το παρατάμε λίγο καλύτερα. Τι τροπή είναι αυτή. Εικόνε εδώ πέρα τι γίνεται. Χωμό κατά κυκλική καταστροφή. Ο Νόε έφυγε από το Μέτσοβο και πήγε στην Τενερίφη καπάκι. Τσουνάμι στην Τενερίφη. Δηλαδή.
Όλα σε αυτή την ομάδα, ρε παιδιά, εντάξει. 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 Θα μιλήσουμε και για τον μπάσκετ. Θα μιλήσουμε και για τον μπάσκετ. Θέλω να κλείσουμε το Μέτσοβο, όπως λέει και ο Σταύρος. Από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον, είναι ο παράδεισος στο vegan. Μια φορά ένας vegan κρεμάστηκε στην κεντρική πλατεία, εκεί στην Αρκούδα από δίπλα. Σταύρο, νιώθεις πιο ελαφρύς τώρα που γύρισες, πιο... Άκου να δεις. Χθες την αγανάκτησή μου, γιατί δεν άντεχα άλλο κρέας. Ναι, ωραία. Σκέψου, ναι. Ωραία. Έκανα μια μακαρονάδα και αυτήν την έβλεπα σαν κρέα. Δεν την ακούμπησα, έβγα 4 πυρηνιές. Με το καφέ σου φέρουνε κρέα δίπλα. Ποιο παϊδάκια. Παϊδάκια. Αντί για κουλουράκια. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό που ζήσαμε, άστο. Και εκεί μετράνε το κιλό αφού το ψήσουνε. Όχι σαν τους άλλους που βάζουν ένα κιλό άψητο και σου έρχεται 600 γραμμάρια. Παιδιά, δεν είναι κοκαίνη το παϊδάκι. Εντάξει. Δεν είναι κοκαίνη. Ωραία, ας το μετρήσουμε ένα κιλό ψημένο. Το κιλό πριν το ψήσεις. Ακριβώς, θα το φάω ομό. Θα το φάω ομό. Προβληματισμοί. Πρωί-πρωί. Γιατί αγάπη, για να ξέρεις, για να μην σε τρώνε. Δεν έχω ιδέα από αυτά. Όταν ψήνεις ένα κιλό παϊδάκια, στο τραπέζι έρχονται 630 γραμμάρια. Δεν ξέρω πόσο είναι το ένα κιλό, πόσα παϊδάκια μπορεί να είναι. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Ένα κιλό ψημένα παϊδάκια είναι 16-17 παϊδάκια. Αν είναι μεγάλα. Όχι, ρε. Τα κανονικά, τα νήσια. Ωραία. Μικάλ, μην ξανακάνεις έτσι για τα νήσιο παϊδάκι. Μου λέει και η άλλη μυρίζει. Να φας μπιζέλια, μωρή, άμα μυρίζει. Πεταμένες. Πάμε στο διάλειμμα. Άντε, ρε, μας έχετε σπάσει τα νεύρα. Το πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Τι έγινε, αγάπη, δεν φτάνει στο μικρόφωνο. Βλέπεις, δεν σε λέω σήμερα. Βλέπω το λαμπάκι. Δεν σε λέω σήμερα. Σήμερα ούτε με αποθέωσες για την κίνηση που έκανα και σε ευνηδίασα. Χωρίς να πεις στον αέρα. Να ξέρεις ότι ακόμα, ναι, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Γιατί φοράς μπουφάν? Κρυώνω πάρα πολύ σήμερα. Αλήθεια, κρυώνω πάρα πολύ. Και μέσα, δεν ξέρω γιατί. Μέσα γιατί η Στεφανία άνοιξε το κοντίσιο. Στου 32 το έβαλε. Στου 32 μείον ήταν. Τώρα είναι στου 32 κανονικού. Εντάξει. Ναι. Λέγαμε λοιπόν για την εθνική, λέγαμε διάφορα. Τι κάνει η διεθνή. Βάλε μια. Οπα, τι ήταν αυτό που έκανε. Δεν έχει εικόνα ο κόσμο. Βάλε μια νοτελεία. Αποφασιστικό ήταν αυτό που έκανε. Λοιπόν, δίνουμε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη το Σάββατο. Ο! Εντάξει. Σάββατο παίζουμε. Εγώ αυτό ναι. Αυτό με φιδίασε. Σάββατο Σταύρο. Και πήγε το μπάσκετ Κυριακή. Έτσι έπρεπε το μπάσκετ και μετά έχει διακοπεί. Και τα παιδιά θα έρθουν από το τσουνάμι. Κάτσε θα μπορέσουν να φτάσουν αύριο. Αυτό τι σημαίνει τσουνάμι, εκεί που προσγειώνει το αεροπλάνο μπορεί να έρθει ένα κύμα 30 μέτρων. Και αν έρθει κανένα τσουνάμι, φύγεται. Αν είναι το αεροδρόμιο που θα γυρίστε πίσω. Χρήσατε. Υπάρχει θέμα. Τι γίνεται, ο Αγγέλου μένει στην ομάδα ακόμα. Θα αναφερθούμε και σε Αγγέλου, δηλώσει ότι είναι επικές διάβασες. Τι είπε, να σου πω. Γιατί το κάνει. Κυριακή. Εμείς θα αλλάξουμε τους προπονητές σας. Κυριακή, ναι, ναι. Ναι, εμείς θα αλλάξουμε τους προπονητές σας. Ένας θα πάρει μια απόφαση, δεν έχει εκεί. Θα μείνει. Να συνεχίσει αυτές τις θεάρεστες δηλώσεις που κάνει. Αυτός ένα μηδέν. Δεν είπε τίποτα. Διάβασε λίγο. Γράφεις, περίμενε. Πάμε στα δικά μας και θα αναφερθώ. Δεν είπε να σπίσουμε κανένα παιδουλάκι, για σας δουλεύω. Οι δηλώσεις του είναι έπος. Για σας δουλεύω. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ξάνθη το Σάββατο. Στείλτε FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Η κλήρωση για τα 5 εισιτήρια που θα δώσουμε σήμερα λίγο πριν τις 2. Την επόμενη εβδομάδα στο Θέατρο Βεργίνα διοργανώνει ο Λίμπερο μαζί με το Ρίζεσι Καζίνο μια ωραία βραδιά για να δείτε το Chelsea ΠΑΟΚ. Θα σας πω μετά τις 1 πώς θα εξασφαλίσετε προσκλήσεις για να είστε παρόν στο Θέατρο Βεργίνα. Και πλέον, επειδή είναι προαιρετική η είσοδος στο καζίνο, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και άτομα κάτω των 21 ετών. Προς το παρόν, κρατήστε το διαγωνισμό για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Ξάνθη FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Οι δηλώσεις του Αγγέλου, παιδιά, είναι ένα μικρό έπος. Πριν πάμε στα δικά μας. Ναι, ναι, ναι. Δώσε μου λίγο 5 δεύτερα. Ναι, ναι, όχι. Και 10 σου δίνω. Κακώς δεν τις έχω. Τραγούδα λίγο να καλύψουμε το κενό, αγάπη. Η οποία αγάπη έχει τραγουδήσει, λέει, και στο Μέγαρο Μουσική Σταύρο. Εκτός μου το έλεγε. Στέργιο, γιατί το θυμάσαι ακόμα, δεν φίλε. Ξεχνιέται. Την επόμενη φορά. Ξεχνιέται. Τραγούδα λίγο να καλύψουμε το κενό. Δεν θέλω να τραγουδήσω. Δεν θέλω να τραγουδήσω. Φτιάξε το πυρίχιο live. Δεν τραγουδούσα ποντιακά. Δεν ξέρεις από ποντιακό τραγούδι. Όχι, δεν ξέρω. Εγώ οι μόνες λέξεις που ξέρω στα ποντιακά είναι οι φράσεις αυτούς που έπαιζαν. Πρόσχε θα πεις. Που έπαιζαν φλίπερ στο καφενείο που άλλαζε ο πατέρας μου. Στο τριπίν, στο τριπίν. Ήταν να βάλω. Ήταν να βάλω την μπάλα στο τριπίν. Και μου την πίστη μου. Φοβερή ατάκα του Βαγγέλη Αγγέλου. Κράτα το θυμό σου και κάνε το σταυρό σου. Α, στο διάλογο. Τι είναι ο πατινάδε, έλεγε.
Μιλούσε με πηματάκια. Αυτό Σταύρο σε ενδιαφέρει να το έχεις στο μυαλό σου. Πες το άλλη μία. Κράτα το θυμό σου και κάνει το σταυρό σου. Άρα κάθε φορά ούτε το ένα μπορώ να κάνω, ούτε το άλλο. Είναι τραγούδι, είναι στάση ζωής. Στάση ζωής, ξεκάθαρα. Μπορείς να είσαι κερδισμένος αν... Το κάνεις, λοιπόν, ναι. Τελειώντας ένα παιχνίδι δεν είσαι έτοιμος να κάνεις ανάλυση. Αλλά μπορείς να δεις τα κριτήρια του παιχνιδιού. Εμένα μου είπαν να μην μιλήσω. Δεν μιλάω και στη ζωή αυτή, δεν θα ξαμιλήσω ποτέ. Και στη ζωή αυτή δεν θα ξαμιλήσω ποτέ, μάλλον ναι. Το κόμμα το βάλες λάθος. Ναι. Λοιπόν... Εντάξει, είναι και λίγο διφορούμενο, σε μπέρδεψε. Το καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να μιλάς, απολογίζεις τον κόσμο στη δίκηση, κράτα το θυμό σου και κάνε το σταυρό σου. Ξανά. Οπότε εμείς δεν κάνουμε το σταυρό μας. Αυτό ποια θα το έλεγε, Άντζη Σαμί. Ε? Και Χρήσπα θα μπορούσε. Χρήσπα. Όχι Ανέτα Μαρμαρινού. Ποια είναι αυτή η Ανέτα. Δεν ξέρω. Φύγε από το στούντιο. Φύγε, φύγε, αποβάλλεσαι. Τα λέμε, αγάπη. Αποβάλλεσαι. Τα λέμε αύριο. Με τον κυδεμόνα σου. Σημέλα, τα λέμε. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τίποτα. Το είπε τρεις φορές το τίποτα. Εννοείται. Ο Χάρη Κλίν το είχε πει 30 σε κλίνο. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα που έλεγε. Προπόνηση δεν κάνεις μόνο με μπάλα, αλλά κάνεις και με το μυαλό. Σωστό. Αυτό είναι σωστό, φίλε. Αυτό είναι πολύ σωστό. Να το κρατήσεις αυτό, Στέργιο. Ναι. Να μην κολλάει το μυαλό σου και να βλέπεις ότι κάποιοι προπονητές παίζουν μπάλα. Ναι. Εν ολίγης αυτά, ήταν και θολωμένος από την ήττα, αλλά το κράτα το θυμό σου και κάνει το σταυρό σου, γίνεται εκπομπή, τραγούδι, ναι. Βιβλίο, τα πάντα. Σταύρο, τα πάντα. Κάθε φορά που θα κυνηγήσεις θα σκέφτεσαι αυτό. Θα το λέω. Θα κάνεις το σταυρό σου. Κράτα το θυμό σου και κάνει το σταυρό σου. Όχι, ρε, θα λες και το κάνεις σταυρό σου, Σταύρο. Κατευθείαν, θα κάνεις σταυρό. Ναι, ωραία. Βαθιστόχαστο. Καλά, όχι τα δικά μας τα παιδιά στο μπάσκετ διέπρεψαν. Δεν ασχολούμαστε. Πρώτα απ' όλα το καλάθι, εγώ λέω ότι βρήκε τα μπλο πρώτα. Εντάξει, εγώ λέω ότι όπως και να έχει πρέπει να το εξετάσουν. Αφού έγινε και στο άλλο παιχνίδι. Ναι, δηλαδή... Το ότι δεν το εξετάζουν σημαίνει αυτομάτως ότι δεν θέλουν να το εξετάσουν. Προφανώς. Και ότι φοβούνται μην έχει βρει μπάλα ταμπλό ο Σκηνάς. Και δεν φοβούνται εσένα. Εδώ και χρόνια. Η Λίμνος, για να ξέρουμε και λίγο μια εικόνα. Εντάξει, τι γίνεται. Έχει προσλάβει τους γενικούς αρχηγούς της Ομοσπονδίας. Την ασφάλεια της Ομοσπονδίας έχει. Ωραία, την ασφάλεια της... Δηλαδή, τι ασφάλεια χρειάζεται στο κήπεδο της Λίμνου. Μην μπουν οι εκνευρισμένοι ψαράδες και μουντάλουν, ξέρω εγώ, την αντίπαλη ομάδα. Πώς το λένε, έχει ίδιο μπάτζετ με εμάς, αν μη τι άλλο, μην πω παραπάνω. Έχει χρήμα που κουνιέται δεξιά και αριστερά και το μπάσκετ δεν είναι και κανένα άθλημα το οποίο ματώνεις για να κάνεις δουλίτσες. Εντάξει, αυτό που κάνουν οι διαιτητές στο παιχνίδι του Σαββάτου, ωραία, έχοντας καταφέρει να μας εκνευρίσουν στο Μέτσοβο, μεταξύ Παϊδακίων και τέλος πάντων και Μετσοβόνε, δεν έχει καμία λογική. Γιατί έχει δύο καρακατσούνες στο τρίτο δεκάλεπτο φάση στο βίντεο. Στο χολαργός Προμηθέας, λες εσύ. Και στο χολαργός, ναι, ναι, τρίτη, ναι. Ναι, δηλαδή σε μια φάση που είναι στην τρίτη περίοδο που δεν κρίνει ολόκληρο το μάτς, πάνε και το βλέπουν και καταλαβαίνουν ότι έχουν κάνει λάθος και δίνουν κανονικά εκείνη τη φάση. Μα τι σημαίνει ότι υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, αφού το έχω. Το βλέπω στην τηλεόραση, έστω και αν είναι η οθόνη, είναι το κομπιούτερ. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Μα είναι δύο ίδιες περιπτώσεις και μάλιστα το πάω και είναι τελευταία φάση του αγώνα. Κρίνει το παιχνίδι. Ναι, δεν το βλέπουν λοιπόν. Πουλάει τρέλα ο Σκηνάς. Ναι. Στην αρχή έλεγε δεν είναι τηλεοπτική κάλυψη, αυτή την αηδία που είπε. Που έγινε στο άλλο. Και μετά έλεγε ότι ήμασταν και οι τρεις σίγουροι. Εγώ είδα 15 φορές το διπλέ, δεν είμαι σίγουρος. Μα τι σημαίνει να είσαι σίγουρος, δεν είσαι υποχρεωμένος να το δεις. 15, άμα θες να είσαι δίκαιος, πρέπει να το δεις. Φυσικά. Αν έχεις αμφιβολία, πήγαινε με τη φάση που σου φαίνεται σένα, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά κάνει την κίνηση. Αλλά επειδή τρέμει το φιλοκάρδι του, μην τυχόν και φανεί στο βίντεο ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα φαντάστηκε και ο ΠΑΟΚ κερδίζει το παιχνίδι με αυτή τη φάση, εντάξει, τα πράγματα δείχνουν πρόθεση. Τα γεγονότα δείχνουν πρόθεση. Εντάξει. Και επειδή γίνεται κουβέντα για τον ΠΑΟΚ και έτσι αλλιώς που δεν μπορούμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Γενικά υπάρχει μια απαξίωση στο τμήμα. Είναι αλήθεια. Θα θέλαμε τον ΠΑΟΚ το μπασκετικό πολύ πιο δυνατό. Ζηλεύω όταν βλέπω τα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός όπως το χθεσινό. Ναι. Εντάξει, με 15.000 κόσμο στο γήπεδο και υψηλό επίπεδο. Ναι. Ζηλεύουμε όλοι. Να, αφού μεγαλώσαμε με έναν ΠΑΟΚ, εμείς οι over 40 που ήταν στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Αλήθεια είναι αυτό. Τι να κάνουμε, πηγαίναμε στην Κνόρ Μπολόνια και κερδίσαμε 15 πόντους. Που η Κνόρ ήταν τότε η Τσέσεκα της εποχής. Ωραία, πηγαίναμε, ξέρω εγώ, στην Τσιμπόνα που ήταν η top ομάδα τέλος πάντων της Γιουγκοσλαβίας και κερδίσαμε
15 πόντους επίσης. Στη Μακάμπη πήγαινες, 20.000 πάνω το κεφάλι σου, ναι. Κέρδιζες. Ωραία. Okay. Παντού πήγαινες, κέρδιζες. Εντάξει, αλλά... Ναι, αλλά εδώ πέρα, παιδιά, τώρα δεν έχει να κάνει με το... Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Εγώ θυμάμαι την χρονιά που κινδυνέψαμε. Τι θυμάμαι, σαν χθες. Ωραία. Όλη την εβδομάδα δεν ασχολούμαι με τίποτε άλλο, θυμάμαι. Δηλαδή, καφέ, παρέκκλεινα καφέ και έπιανα κατευθείαν το θέμα. Πώς θα γλιτώσουμε. Ωραία. Να τηλέφωνο από εδώ, να τηλέφωνο από εκεί, να τηλέφωνο παραπέρα. Ωραία. Όταν λοιπόν ψάχνουμε επενδυτή, μακάρι, μακάρι, αυτό που υπάρχει σε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι θα βρούμε επενδυτή, να επιβεβαιωθεί. Να πάει και ο μπάνερ που υποσχέθηκε θα φύγει το καλοκαίρι στο σπίτι του να ξεκουραστεί. Ωραία. Αλλά δεν μπορούμε να λειτουργούμε όταν είμαστε ο ΠΑΟΚ με το άμα. Δεν υπάρχει άμα. Με το άμα... Εδώ με το άμα μπορεί να φτάσουμε να έχουμε διοικήσεις σαν αυτή του Άρη που πραγματικά τους λυπάται η ψυχή μου γιατί δεν ξέρουν το άθλημα. Έχουν αφήσει έναν προπονητή να παίρνει επόμου ωραία, όλη την κατάσταση χωρίς να προσφέρει κάτι αθλητικό. Τον ακούμε κάθε εβδομάδα να κάνει δηλώσεις που δεν έχουν κανένα νόημα. Ωραία. Και να, ουσιαστικά ο σύλλογος τους δηλαδή να περνάει μια κρίση που δεν ξέρεις που θα τους βγάλει. Με μια ομάδα πολύ χαμηλού επίπεδου. Πολύ χαμηλού επίπεδου. Και να είναι καλά ο Μποχωρίδης που έσχισε το συμβόλαιο και έμεινε εκεί. Το project Μποχωρίδη. Πήραμε εμείς τον Αθηναίου, δεν πειράζει. Και να φτάνουμε σε ένα σημείο να απαξιώνουμε τις βάσεις που έχουμε χτίσει με διοίκηση πρωτοδικείου. 8 χρόνια, 10 χρόνια, ναι, πολλά είναι. Πολλά είναι. Να υπενθυμίσω ότι αυτή η διοίκηση πρωτοδικείου εμφανίστηκε από τον τελευταίο επενδυτή σε εισαγωγικά. Τον τεράστιο Ρώσο, που δεν τον είδαμε πουθενά. Στηρίχτηκε, είχε τα περισσότερα εισιτήρια διαρκείας, ωραία το γήπεδο πηγαίναν όλοι και ένα πρωί εξαφανίστηκε. Και κάποιοι άλλοι καθάρισαν την πουγάδα. Ναι, δεν μπορούμε να μείνουν 10 χρόνια, εννοείται. Okay. Μόλις βρεθεί λοιπόν μια λύση οικονομική, εντάξει, θα πρέπει λοιπόν όλοι να ζητήσουμε να συνδυαστεί η τεχνογνωσία με το χρήμα. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιος θα έρθει να πετάει 10 και 15 εκατομμύρια ή 5 και 2 και 3 και 4 εκατομμύρια στο μπάσκετ έτσι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή διατηρείται σε ένα επίπεδο πολύ ψηλό για τα δεδομένα του τα οικονομικά, επειδή έχει τεχνογνωσία. Θα έρθουν κακές ήττες όπως αυτή με τη Λίμνο που για μένα είναι δώρο διαιτητών 100% καθόλου διάρκεια του αγώνα. Μιλάμε για αλητίες. Ο Γκος βάζει τις δύο βολές τις πρώτες στο τέλος. Ενώ του γίνεται φάουλ συνεχώς και πολλές άλλες φάσεις. Εγώ λοιπόν λέω ότι θα έρθουν ήττες σαν κι αυτές από ομάδες όπως ο Χολαργός, η γειτονιά μου, όπως η Λίμνος που έχει ίδιο μπάτζετ με τον ΠΑΟΚ βέβαια. Ο Φάρος έχει πολλές. Ο Φάρος αυτός είναι ο Φάρος, Στέργιο. Μας έχει πάρει ο Φάρος, τον έχουμε βάλει. Μην πω που τον έχουμε βάλει και μας πάει βόλτα. Το θέμα ξεσπίνε. Ναι. Αυτά πολύ είναι σωστά. Μέχρι να βρεθούν χρήματα κτλ. Μέχρι να βρεθούν χρήματα και αν υπάρξει άλλη κατάσταση. Μπορεί αυτή η ομάδα και τα στελέχη της να βγάζουν λίγο περισσότερο νεύρο. Δηλαδή, στα τελευταία 3-4 χρόνια έχουν υπάρξει διαιτησίες, μιλάμε αιμετικές, εντάξει. Δεν γίνεται κανένα στέλνιο, αρχίζει να του βαράς μπουνιές. Όχι, ρε Σταύρο, εγώ συμφωνώ μαζί σου στο κομμάτι το προχθεσινό, όπου ξαφνικά δεν μετράει το lay-up του Αθηναίου, εντάξει, χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα. Και δεν πάνε όλοι όντως πάνω στον Σινάκη. Θα το δεις, δεν σε θες. Ή αν δεν το δεις, θα σε εκθέσω, ρε φίλε. Ναι. Θα είναι πάνω του κεφάλου σου 30 άτομα. Ναι, μα δεν λέμε για χειροδικία, θα δεις το βίντεο. Δεν τελειώνει το παιχνίδι. Ωραία. Όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ ξαφνικά σκύβουν τα κεφάλια και φεύγουν. Όχι, φίλε. Πρώτα απ' όλα δεν τελειώνει η σεζόν σε εκείνο το παιχνίδι. Υπάρχουν και επόμενα παιχνίδια. Εντάξει. Τώρα παίζουμε με τον Άρη. Εμένα με βολεύει επικοινωνιακά να κάνω σημεία ότι ο Σκηνάς έκανε ό,τι έκανε. Θα μου δώσεις πάτημα. Δεν γίνεται να δέχεσαι. Εγώ το έχω δει 10 φορές στο replay και δεν το έχω καταλάβει. Θα μου πεις αν το έβλεπε ο Σκηνάς, θα καταλάβαινε. Η πρόθεση μετράει. Ναι, ας το έβλεπε. Ναι. Τέλος πάντων, έχουμε δύο πράγματα γιατί με μπέρδεψες. Άλλο πήγα να πω, άλλο με έκανες να πω. Με μπέρδεψες. Κράτη το θυμό σου και κάνεις σταυρό σου. Στο διάλογο. Έχουμε δύο άξονες της επικαιρότητας. Που όντως η αντίδραση της ομάδας μετά τη φάση του Αθηναίου είναι λάθος. Αλλά είναι και μια απόρρεια μιας παρατημένης ομάδας από το ίδιο της το κοινό.
επειδή έχω πάω στο μπάσκετ. Μιλάμε τώρα, μιλάμε με τα μικρά μας παιδιά, ας μην κοροϊδευόμαστε. Μπαίνω μέσα, χαιρετάω. Γεια σου Κώστα, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Γεράσιμε, γεια σου. Ο Νίκος που είναι. Ο Νίκος που είναι, δεν ήρθε. Σήμερα. Δεν ήρθε ο Νίκος. Το γούρι μου. Ναι. Έτσι λέμε, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Τα μεγαλεία των λαών και αυτά στο μπάσκετ λίγο στην άκρη το έχουμε αφήσει. Κάνουμε τους Κινέζους εκεί. Chinese, Chin Chan Chon. Εντάξει. Chin Chan Chon. Εκεί κάνουμε τους Κινέζους. Γιατί ωραία, αλληλογλυφόμαστε, αλλά εδώ ένα τμήμα τώρα το έχουμε παρατήσει. Και αυτό το παρατημένο πράγμα. Ωραία. Έχει αυτήν την αντίδραση στη Λίμνο. Χάνει και δεν τρέχει κάστανο. Δεν πάνε να... Δηλαδή, εμείς πήγαμε στο Μέτσοβο να μπούμε στην τηλεόραση, στον υπολογιστή, που κολούσε κιόλας γιατί το ίντερνετ δεν καταλάβαμε μετά τι έγινε, και οι άλλοι σκύψαν το κεφάλι και φύγανε. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Απ' τη μία, λοιπόν, η ομάδα θα πρέπει λίγο τον ιδρώτα της να το σέβεται παραπάνω. Από την άλλη, θα πρέπει και το κοινό και όλοι όσοι αγαπάνε τον ΠΑΟΚ, εντάξει, να είναι λίγο πιο δίπλα σε αυτήν την ομάδα. Δεν είναι η ομάδα κακή. Για τα λεφτά της μια χαρά είναι. Απλά έχουν μαζευτεί πολλοί μυστήριοι επενδυτές στην επαρχία και ταΐζεται λίγο το σύστημα και εμείς επειδή δεν έχουμε μαντήλι πάμε και μας φάζουνε. Γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Ας μα κάνουμε έναν έρανο να μαζεύουμε 3.000 το παιχνίδι, να κάνουμε λίγο δουλίτσα κι εμείς. Έτσι πάνε αυτά. Αυτά είναι τα κασέ. Αυτό για το τμήμα μπάσκετ. Στο νησί λοιπόν που είναι γνωστό και το Καλαθάκι Λίμνο, ο Σχοινάς δεν είδε. Είναι Καλαθάκι, δεν είναι. Μπορεί να έφαγε κανένα ψάρι παραπάνω. Κανείς δεν ξέρει. Εντάξει. Το θέμα μας λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι δεν μπορείς να παρατάς το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Δεν είναι εικόνα αυτή στο παρατάκι. Περνάει το μήνυμα στην ίδια την ομάδα. Βέβαια. Ωραία. Ότι δεν ασχολείται κανείς. Και σου λέει ο άλλος: εγώ επαγγελματίας είμαι. Του έχω πάει πίσω στη Λίμνο, ασχοληθώ εγώ. Μπορεί να έρθει εδώ ο Έλληνας ομογενής που σκορπάει λεφτά από φέτος. Με κεφάλαια από την Ουκρανία. Που δεν έχει καλή σχέση με τον Ιβάν. Μαθαίνω. Ωραία. Και να πάω, τα πάω, κάνω μια αρπαχτή εκεί. Γιατί όχι. Βέβαια. Αμαλώσω, ο Μορέλα, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ωραία, ναι. Κάτσε να αμαλώσω τώρα. Τι να κάνεις, κάτσε να αμαλώσεις. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Ναι. Όταν σου κλέβουν τον ιδρώτα. Στο βόλιο όταν... Περίμενε, βιάζεσαι, δυο ώρες εκπομπή. Έχεις δουλειά. Έχεις δουλειά. Να φύγουμε, άμα έχεις δουλειά. Άμα το κλείσουμε. Κάτσε, Σταύρο. Βάλε το μαραμένο μου γαρδενιά. Αφιερωμένο στο τμήμα μπάσκετ. Θα βγάλουμε μετά ένα σχοβίτη, θα το συζητήσουμε τον μπάσκετ. Όχι, τώρα θέλω να το συζητήσω. Ωραία, αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν όπως τη βλέπουμε σφαιρικά. Μπάσκετ, θα βγάλουμε και τον Νίκο να μας πει τι γίνεται με το τσουνάμι στην Τενερίφη. Άλλο και αυτό. Ναι. Επίσης, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Το έβλεπα χθες και σε σχόλια, σε social media γενικότερα. Από πολλοί δεν τους αρέσει αυτό που στεκόμαστε και σε αυτή τη φάση και στη κομμάτι της διαιτησίας. Ωραία. Αλλά πραγματικά έχω την απορία. Ακόμα και αν πας στο παιχνίδι σε μια τελευταία φάση, δεν έχεις το δικαίωμα να θέλεις να σε κρίνουν όπως πρέπει. Πρέπει δηλαδή να σε αδικήσουν όπως και να έχει, επειδή και καλά έχει φτάσει στη τελευταία φάση. Δηλαδή, δεν μπορείς όλα τα παιχνίδια να τα κερδίσεις με 10 πόντους διαφορά. Λογικό δεν είναι. Και δεν είναι μια ομάδα... που γκρινιάζει για να γκρινιάζει, ότι αδικείται. Δεν νομίζω γενικά ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει βάλει ποτέ μπροστά σημαία τη διαιτησία. Δεν νομίζω ότι το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Για να φτάσει τώρα σε αυτό το σημείο και να πεις ότι βάζουν μπροστά το κομμάτι της διαιτησίας, δεν το βάζουν μπροστά. Δεν σου δίνει κανένα το δικαίωμα να. Γιατί να πρέπει να με αδικείς, επειδή δεν και καλά το παιχνίδι έφτασε στην τελευταία φάση. Ναι, έφτασε εκεί. Δεν σε υπολογίζουν. Όχι, κατάλαβες όπως το λέω, στην οτροπία πολλών. Ναι. Παξίδωρο, ρε παιδί μου, που πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή σου λένε να το καθάρισες νωρίτερα. Ναι, δεν το καθάρισα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι άλλος πρέπει να με αδικήσει στην τελευταία φάση. Ας το δει, ας το εξετάσει. Και αν είναι, να αποφασίσει, αλλά να το δει. Όπως το έκανε σε κάθε αγώνα, νομίζω. Δεν ξέρω, πραγματικά το έχω απορία αυτό το πράγμα από χθες. Δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό. Τέλος πάντων, πάμε γιατί είμαστε ψιλοπερήφανοι. Ναι, χωρίς λόγο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα του ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, στο Λίμπερο 107 και 4. Επενθυμίζω το διαγωνισμό μέσω μηνυμάτων για 5 εισιτήρια του Σαββατιάτικου αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη.
7.30 ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. FM και ενώ πάω ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526, κλήρωση 5 λεπτάκια πριν τις 2. Και άλλα 5 εισιτήρια θα δώσουμε μέσα από το Instagram. Μπείτε στην σελίδα του Libero, Libero κάτω παύλα FM 107,4. Κάντε follow, κάντε κάτω από το σχετικό post mention ένα φίλο ή φίλη και θα μπείτε στην κλήρωση για 5 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη, στις 21 του μήνα, μεθαύριο δηλαδή, στις 12. Οπότε συνοψίζουμε 5 εισιτήρια μέσω μηνυμάτων. Φυσικά. FM και ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 και 5 εισιτήρια με τον τρόπο που σας είπε η Αγάπη μέσω του Instagram του Libero. Libero κάτω παύλα FM 107,4 κάτω παύλα. Μαζί μας Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Με πάρα πολλές επιλογές επιστρέφει το Στίχημα στην κανονικότητά του μετά το UEFA Nation League. Όλα τα αθλήματα. Nation. Λίγα των εθνών που λέει ο Πυρόπουλος. Nation είπες. Nation. Nation. Μωρέ, Σταύρο, τώρα λεπτομέρειες. Εδώ φίλε τώρα, ο Στρατηγάκης θα αυτοκτονούσε. Ιρλανδικό τέτοιο. Στην Ιρλανδία έτσι το λένε. Λοιπόν, εκατοντάδες επιλογές σε όλα τα αθλήματα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις. Ό,τι τραβάει ψυχή σας, η Στίχημαν. Η οποία Στίχημαν, γιατί εντάξει, το παν είναι νομίζω και σαν εταιρεία να προσφέρεις και η Στίχημαν το κάνει με το παραπάνω. Κλείνοντας 2 χρόνια, το πρόγραμμα Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν τη Στίχημαν χάρισε σε περισσότερους από 12.000 μαθητές από 350 δημοτικά σχολεία, μοναδικά εκπαιδευτικά ταξίδια σε ιδρύματα και μουσεία. Περισσότερες από 10.000 θέσεις έχουν ανοίξει για τη τρίτη φάση του προγράμματος, που για τη Θεσσαλονίκη αφορούν το Νόησης Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας, το Ολυμπιακό Μουσείο και το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Το σύνολο των προγραμμάτων και η διαδικασία συμμετοχής των δημοτικών για τη Θεσσαλονίκη είναι διαθέσιμα στο www.heroes.gr. Μαζί μας είναι και ο Φτύκας Πλακάκια και Είδη Γυνής με νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο και οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και πάντα με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. Ο Φτύκας είναι στην κάτω Τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 905-503. Πριν πάμε στον Νίκο, απλά λίγο να μαζέψουμε τους διεθνείς του ΠΑΟΚ. Το τι κάνανε, ο Πρίγιοβιτς, Σταύρο και Αγάπη φυσικά δεν έπαιξε. Μόνο του πήγε το χάσει ο Μητρόβιτς το παιχνίδι. Στο Σερβία Μαυροβούνιο, 2-1 κέρδισαν οι Σέρβοι. Φτάσαν τους 11 βαθμούς. Παίζουν αύριο 10 παρατέταρτο με τη Λιθουανία στη Σερβία. Ούτε ο Τόσκα αγωνίστηκε. Στη νίκη της Ρουμανίας με τη Λιθουανία 3-0. Μαυροβούνιο Ρουμανία αύριο στις 10 παρατέταρτο. Είναι τελευταία διεθνής που επιστρέφουν μαζί φυσικά με Λιμνιό, που μαζί με τους Κουλούρη και Λάμπρου θα είναι στην αποστολή. Είναι στην αποστολή μάλλον και το Αυστρία Ελλάδα αύριο στις 8 το απόγευμα. Η Σερβία έχει 11, η Ρουμανία έχει 9, το Μαυροβούνιο έχει 7. Τώρα τι θέλει να πετύχει η Σερβία και η Ρουμανία? Προφανώς να πάρουν την πρώτη θέση. Λογικά θα έχουν καταλάβει το τι χρειάζεται. Το έχουν μελετήσει. Ο Πρίγιοβιτς σίγουρα δεν θα αγωνιστεί μάλλον. Λογικά. Ο Τόσκα μπορεί να πάρει κάποιο λεπτό συμμετοχή. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι διεθνείς. Η ομάδα έχει σήμερα προπόνηση το απόγευμα. Στη Νέα Μεσημβρία ξεκινάει την προετοιμασία της για το παιχνίδι με την Ξάνθη. Μία Ξάνθη η οποία θα παραταχθεί λογικά χωρίς τον Λούκας και τον Φασίδη. Αυτές είναι μέχρι στιγμής οι απουσίες της Ξάνθης. Σήμερα επιστρέφουν σίγουρα ο Βαρέλα, ο Άρντα, Πέλκας, Πασχαλάκης και Καρέλης, έτσι. Ο Βαρέλα και οι συμπαίκτες του μαζί και ο Γκάρι Ροντρίγκες γνώρισαν, Σταύρο, μία σοκαριστική ήττα από την Ουγκάντα. Είναι που το κορυδεύω με την Ουγκάντα. Την ποδοσφαιρομάνα Ουγκάντα. 1-0 λοιπόν η Ουγκάντα. Δεν έχει ελπίδες στο πράσινο ακροτήρι. Κρίμα, πρέπει να λυπάται ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα. Ο Άρντα δε, για να το κλείσουμε, έδωσε assist στο Αίγυπτο στην Ισία. Από τα πόδια του που ήρθε. Μεγάλη ανατροπή. Ναι. Έκανε και κάποιες μανούρες ο Άρντα. Ήταν σε 2-3 φάσεις μέσα. Χώθηκε, έσπρωξε. Είχε κάποιες συνομιλίες με τους Τινήσιους. Οι δύο ομάδες είναι στους 12 βαθμούς. Έχει ακόμα μία αγωνιστική, αλλά νομίζω ότι η Αίγυπτος, ακόμα και αν δεν καταφέρει να πάρει την πρώτη θέση, θα περάσει σίγουρα στο Κόπα Αφρικα, που θα γίνει στη Σενεγάλη σε λίγους μήνες, ως μία από τις τρεις καλύτερες δεύτερες. Όπως έβλεπα τις βαθμολογίες, λίγες ομάδες έχουν πάνω από 10 βαθμούς. Άρα με αυτή τη νίκη η Αίγυπτος λογικά κλείδωσε στη δεύτερη θέση, μπορεί να διεκδικήσει και την πρώτη. Ο Άρντα και η ομάδα του Χαβιέ Αγκύρε. Έχουμε τον Νικό. Γεια σου ρε Νίκο, καλησπέρα. Έλα Νίκο, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι γίνεται? Νίκο, τσουνάμι.
Παιδιά, το παρακολουθούμε αυτό. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να βυθιστεί η Τενερίφη μέχρι την Τετάρτη. Μην είναι και η μοναδική ευκαιρία να πάρουμε διπλό, φίλε. Νομίζω ότι... Κάτι εικόνες που βλέπαμε δύσκολα. Θα γίνει το μάτς άλλη ημερομηνία, ρε παιδί μου. Όχι, να μην γίνει σε άλλη. Να παίξουμε μόνοι μας. Δύσκολα είναι τα πράγματα πάντως από τις εικόνες που βλέπαμε. Πολύ ναι. Δύσκολα. Ναι. Εσκέψου, εκεί που έπινε καφέ στο λόφο, βράχηκε. Γιατί έχει και λόφο η Τενερίφη. Νομίζω ότι η FIBA έχει δει το πρόβλημα που υπάρχει και θα πρέπει να αναβάλει το παιχνίδι ξεκάθαρα. Πόσο ΠΑΟΚ να έτυχε και αυτό τώρα δηλαδή. Χημικό πόλεμο την προηγούμενη εβδομάδα, τσουνάμι την επόμενη. Δεν ξέρω τι άλλο μένει πια. Τι θα τραβήξει αυτή η ομάδα άλλο. Στο Λονδίνο τι πιστεύετε ότι θα γίνει. Θα γίνει κάτι. Να μην γίνει. Μην το πολύ κουβεντιάζεις γιατί εντάξει. Τι ωραία. Ωραία, βγάλαμε άκρη τι γίνεται τώρα στο μπάσκετ μας. Τι εννοείς, σε ποιο κομμάτι, από όλα, γιατί είναι πολλά. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει για επενδυτή την έχεις λάβει υπόψη σου. Την έχω λάβει. Επενδυτή δεν βλέπω. Ναι, όχι, γενικά εννοώ ότι κάτι γίνεται. Έχετε ότι υπάρχει μια κινητικότητα, επιτέλους δόξαση ο Κύριος και ο Θεός. Ας την κινητικότητα υπάρχει, ότι κάποιος έχει βρεθεί κάτι. Έχει βρεθεί κάτι. Ναι, έχεις πάρει χαμπάρι. Μέχρι κάτι... τώρα που μιλάμε 1 και 19, αν βλέπω καλά εδώ στο ρολόι, 1 και 19 σωστά. Καλά τα πας. Δεν έχει βρεθεί κανένας στα γραφεία της ΚΑΕΠΑΟΚ, ώστε να γίνει κάποια περαιτέρω κουβέντα για αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Αν υπάρξει κάποιος τέτοιος, εδώ θα είμαστε, θα το μεταφέρουμε. Ωραία. Αν υπάρξει κάποιος που να έρθει να κάνει αυτή τη δουλειά. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Mm-hmm. Τι θα γίνει με το σκηνά, τον αφήσουμε έτσι. Πολύ καλή διαιτησία το Σάββατο. Πολύ καλή. Τι σφίδα έστω. Μάλιστα, όπως διαβάζω και δεξιά και αριστερά, η φάση είναι καθαρή στο τέλος. Οπότε δεν χρειαζόταν να πάει να δει instant replay. Αυτά έλεγε ο ίδιος, αφού πέρασε τον παπά. Ναι. Ότι δεν είναι τηλεοπτικό το παιχνίδι, λες και εμείς το βλέπαμε στο δορυφόρο. Μέσα. Εγώ χθες το πρωί στα τη φάση κανένα μισάωρο προσπαθούσα να καταλάβω αν το καλάθι ή όχι. Δεν έχω καταλήξει αν μετράει ή όχι. Ειλικρινά δεν έχω καταλήξει. Βλέποντας και σταματώντας την ακριβώς στο σημείο που βρίσκει αυτός ο παλίκος, ο σμίφτης της Λίμνου την μπάλα, μου φαίνεται ότι έχει προλάβει να ακουμπήσει λίγο το στεφάνι, είναι το ταπλό. Έτσι μου φαίνεται. Mm-hmm. Αλλά είναι φάση την οποία ξαναλέω, την κοιτούσα χθες το πρωί κανένα μισάωρο για να βγάλω άκρη αν μετράει ή όχι. Και πάλι δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι μετράει ή δεν μετράει. Ωραία. Mm-hmm. Δεν τι έχω τι σημαίνει, δηλαδή... ρε φίλε, η απλή λογική, με απλή λογική, τι σημαίνει ότι δεν πάνε οι διαιτητές στο replay. Σημαίνει ότι καταρχάς είναι τόσο σίγουροι για την... Έτσι, ειδικά οι δύο πρέπει να ήταν 1000% σίγουροι. Νίκο, λίγο χάνεσαι σε κάποια σημεία. Μένω εδώ που είμαι και δεν κουνιέμαι. Ναι, λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι είναι τόσο σίγουροι για τη φάση. Ωραία. Και για κάποιον ο οποίος είδε το παιχνίδι, μπορεί να καταλάβει γιατί δεν πήγαν να δουν το replay στο τέλος. Για να δούμε αν μετράει το καλάθι ή όχι. Μπορεί και να μην μετρούσε το καλάθι κανονικά. Έτσι, να έβλεπε το replay και αυτή τη διαδικασία να έβλεπε ότι όχι, μετρήσει. Ωραία. Αλλά όταν δεν πας καν να το δεις, εγώ τι μπορώ να σκεφτώ σε παιχνίδι που κρίνει νικητή. Έτσι, σε φάση η οποία κρίνει τον νικητή. Αν μετράει το καλάθι κερδίζει ο ΠΑΟΚ, αν δεν μετράει όπως δεν μέτρησε, κερδίζει ο ύφιστος. Έτσι. Όλη η διαιτησία σε αυτό το παιχνίδι ήταν από το ξεκίνημα του αγώνα, πρώτη φάση φάουλ του Κόνιαρη στο δεύτερο λεπτό, μπορείς να καταλάβεις πώς θα πάει το μάτς. Πώς θα πάει. Και όντως έτσι πήγε. Ωραία. Τώρα, γιατί ο ΠΑΟΚ που κέρδισε έχασε το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτς έκανε μια πάρα πολύ καλή δεύτερη περίοδο, που και εκεί πήρε μια διαφορά εκεί στους 8, 9, 10 πόντους, την οποία διατηρούσε μέχρι τα μέσα της περίοδου. Από ένα σημείο και μετά λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έπαιζε χωρίς τον Μαργαρίτη, έτσι κι αλλιώς. Ο Μωρέιρα είχε θέμα με τα φάουλ του. Από την αρχή έκανε δύο φάουλ, δεν κατάλαβε πώς με τον Μπουμπί και του δόθηκε τρίτο. Οπότε ήταν έξω και Μωρέιρα. Καλά, τα φάουλ που δόθηκαν στο Μωρέιρα τώρα αστεία, εντάξει. Αυτό λέω. Λοιπόν, ο Χρυσικόπουλος δεν νομίζω θα μπορούσε να παίξει στο παρκέ, να παίξει σε αυτό το παιχνίδι 40 λεπτά. Και έπαιζε ουσιαστικά και με τον Γκάρετ. Δηλαδή είχε μία. Του λείπανε δύο ψηλοί και έπαιζε με 1,5 ψηλό και κάποιες φορές και τον Τζόουνς. Για κάποιον που είδε το παιχνίδι, ο Τζόουνς που έπαιζε στο 4, έχει πάρει δύο φάουλ στην τέταρτη περίοδο, τα οποία είναι επίσης αστεία και πάει στα 4 φάουλ. Ωραία. Δηλαδή το παιχνίδι πήρε μία ροή μέχρι εκεί, στο τέλος ο Πάουκ πήγε να το κλέψει. Ωραία.
Και έγινε αυτή η φάση στην οποία δεν μέτρησε το καλάθι. Αν πρέπει πάλι να μπούμε στη δικασία να εξηγούμε τι είναι ο ύφαστος Λίμνου, τι είναι η Κίμη, τι είναι ο για τον Προμηθέα, εντάξει, πλέον δεν χρειάζεται να εξηγούμε, το έχουν καταλάβει όλοι. Ωραία, τι είναι ο Προμηθέας, πόσο καλή ομάδα είναι, ότι έχει χρήματα, ότι μπορεί να διεκδικεί πράγματα και όλα αυτά. Δεν μπορώ να ξαναμπω στη διαδικασία, ωραία, και να εξηγώ και να εξηγούμε κάθε φορά ότι η Λίμνος είναι μια ομάδα που έχει χρηματοδότη, που έχει παίχτες, όλοι του οι ξένοι είναι στο κατοστάρικο και πάνω, έτσι, που εκτός από αυτό είναι μια ομάδα η οποία γενικότερα έχει κινηθεί στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ με τέτοιο τρόπο που από εκεί που ήταν στη Λάρισα μέσα σε δύο μήνες είναι στη Λίμνο, έχει πάρει άδειες για όλα, για γήπεδα, για στο Επιτροπή Παγκοσμίου Αθλητισμού και όλα αυτά. Έχει κάνει τόσες κινήσεις γύρω-γύρω μέσα στο μπάσκετ με ανθρώπους του που είναι εκεί και είναι δίπλα και στηρίζουν. Εντάξει, δεν μπορώ πάλι να το εξηγώ. Έτσι. Δεν μπορώ πάλι να το εξηγώ. Και σε αυτή τη διαδικασία, όταν ξεκινάνε, όταν παίζεις έτσι, ανάμεσα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι ή μάλλον μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι, τέτοια ματς ξεκινά τουλάχιστον από το 50-50. Όταν πάει να παίξει πάνω τέτοια. Ωραία. Και ήταν ένα κλειστό ματς. Έβαζε το λέει Απαθηναίο, είχε κερδίσει 81-82. Ωραία. Και σήμερα δεν κάναμε κουβέντα. Η τάπα μέτρησε, έγινε κανονική και συζητάμε γιατί έχασε πάω στη Λίμνη. Έτσι το βλέπω εγώ. Για μένα όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια, όλα όμως, όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ, ξεκινάνε τουλάχιστον από το 50-50 στην Ελλάδα. Ωραία. Και όταν έχεις να κάνεις, έχεις παιχνίδια ας πούμε, όπως αυτό που ακολουθεί την Κυριακή και έχεις να πας στην Τενερίφη, το παιχνίδι πάλι ξεκινάει από 50-50. Και ακόμα και ας είναι και εντός έδρας. Γιατί αυτό το δικό μας, έτσι, είναι ντέρμπι, έχει άλλα στοιχεία. Έτσι, σε ό,τι φάση και να είναι οι ομάδες. Το λέω, το ξεκαθαρίζω, το ξαναλέω γιατί δεν ξέρω καταρχάς όλοι όσοι έχουν κάποιο δημόσιο λόγο και πλέον μέσα στο social media έχουν πάρα πολύ δημόσιο λόγο, παρακολουθούν την κατάσταση και την αντιλαμβάνονται. Ωραία. Αλλά η κατάσταση είναι αυτή. Δεν ακούγεται ωραίο. Ωραία. Σε κανένα δεν αρέσει ούτε σε μένα να χάνει ο ΠΑΟΚ από μια ομάδα όπως εγώ. Αλλά δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, δεν μου κάνει και έκπληξη. Δεν μου κάνει έκπληξη. Το να χάσει ο ΠΑΟΚ από το χολαργό. Που θα έχει και πολύ χειρότερη εικόνα. Εκεί ναι, η εικόνα δεν δικαιολογείται. Ό,τι και να είναι. Δεν είχε τόσο κακή εικόνα. Ωραία. Θα μπορούσε να έχει κερδίσει έστω και ένα πόντο. Και η δουλειά του έχει γίνει. Έτσι. Δεν έγινε όμως γιατί υπάρχει αυτή η φάση τέλος που δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Αν μετράει ή αν δεν μετράει. Επιλογή δεν υπάρχει. Το έχω πει πολλές φορές. Όταν έχεις συνεχόμενα παιχνίδια, κέρδισες, έχασες. Πρέπει να βρεις τρόπο να πας στο επόμενο που είναι και πάρα πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο μάτς. Αυτό με την Τενερίφη που έρχεται. Και γενικά η εβδομάδα αυτή είναι αρκετά δύσκολη. Ξεκίνησε αυτό το αποτέλεσμα και συνεχίζεται με πολύ πολύ δύσκολα παιχνίδια. Αυτό που λέγαμε πριν και με τον Σταύρο Νίκο και με την Αγάπη, όλα αυτά που λες είναι κατανοητά, εντάξει. Και απολύτως λογικά. Και έτσι είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια, είτε μας αρέσει είτε όχι. Το γιατί όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια σε ανάλογες περιπτώσεις μαζεύουν τα πράγματα από τον πάγκο και πάνε στα ποδητήρια και δεν τρέχει κάστονο, εγώ εκεί δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω πολλοί κόσμος έχει την ίδια ένσταση. Ότι δεν γίνεται να γίνεται αυτή η φάση και να μην παίρνει καροτσάκι τον διαιτητή, όχι όλη η ομάδα, ή και όλη η ομάδα αν θέλει, ή μισή, ή δύο άνθρωποι τουλάχιστον, να τον εκθέσει να πάει να δει το replay και α μην το δει. Το γιατί αυτή η απάθεια στην ήττα, και ξαναλέω, έχουν συμβεί και χειρότερες διαιτησίες σε ανάλογα παιχνίδια, η αντίδραση παραμένει του ΠΑΟΚ ίδια, μια ευθεία γραμμή. Μαζεύουμε τα πράγματά μας, τις φόρμες και πάμε στα ποδητήρια και στο αεροπλάνο. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Δηλαδή, έχω την εικόνα, επειδή αυτό που έλεγα πριν, έβλεπα το replay χθες πολλές φορές συνεχόμενα και σταματούσα το καρέ για να καταλάβω αν μετράει ή όχι. Έχω την εικόνα του Γκος. Ο Γκος είναι αυτός που έχει κάνει, νομίζω, την πάση στον Αθηναίου, ναι. Την ώρα που τρέχει Αθηναίου για το lay-up. Και ο Γκος είναι, τρέχοντας μετά την πάση, ας πούμε, προς το καλάθι, είναι αυτός που έχει. Που βλέπει τη φάση, έτσι. Παρότι είναι μακριά, δεν είναι πολύ κοντά. Είναι μακριά, περίπου στο κέντρο. Γίνεται λοιπόν αυτή η φάση, ωραία. Και γίνεται η τάπα. Ξέρεις, για ένα δευτερόλεπτο, δύο παγώνουν λίγο όλοι, ωραία. Και η κίνηση του Γκος, ο οποίος Γκος όντως και στη δηλώση του το είπε ο άνθρωπος, ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν θέλει το replay. Ο Γκος λοιπόν, με το που γίνεται αυτή η φάση, γυρνάει και φεύγει προς τον πάγκο. Που ήταν αυτός που ήταν πιο κοντά, έτσι. Γιατί και ο πάγκος του πάγκου ήταν από την άλλη πλευρά. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Να το πάμε και λίγο αλλιώς. Ναι. Να μην περιμένουμε από τον Γκος που του χρόνου δεν θα είναι ή από τον Μορέιρα. Ναι. Οι άνθρωποι ναι, του ΠΑΟΚ που θα είναι και του χρόνου έτσι. Ή μπορεί και να μην είναι, αλλά είναι κομμάτι του ΠΑΟΚ. Γιατί έχουν αυτή τη στάση. Άσε τον Γκος και τον Μορέιρα και τον Τζόνς, οκ.
η όλη. Γιατί έχει ξανασυμβεί, Νικό. Έχει συμβεί τουλάχιστον 10 φορές τα τελευταία 3 χρόνια. Συμφωνώ, συμφωνώ. Η στάση αυτή την οποία λες, ούτε και εγώ μπορώ να την καταλάβω. Φάει και μια αποβολή, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν θα είναι αυτό που είπαμε πριν, ρε παιδί μου. Είναι συμβιβασμένη ότι πρόκειται για έναν παρατημένο οργανισμό. Παρατημένο. Ωραία. Εγώ θα κάνω σίγουρο διαβόλο. Εκνευρίστηκα φάνταστα με αυτό το πράγμα, εντάξει, που δεν αντέδρασε κανείς. Και ξέρουν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, γιατί επικοινωνήσαμε αμέσως μετά. Είναι αδιανόητο. Ωραία. Μάλλον μια ομάδα η οποία αισθάνεται παρατημένη από το ίδιο το κοινό της, εντάξει, πολλές στιγμές θα λειτουργήσει παθητικά. Όταν θα κάνω μια μανούρα και στην πλάτη μου δεν έχω κανέναν, θα κάνω μία, θα κάνω δύο, θα κάνω τρεις, μετά θα το παρατήσω. Πρόσεξε, και να το εξελίξω λίγο αυτό που λες, όχι μόνο δεν έχω κανέναν, θα ακούσει και συμφωνητό για τη μανούρα. Δηλαδή, αν κάνω τη μανούρα που λέμε, ωραία, δηλαδή το εξελίσω λίγο σε αυτό που λες, Σταύρο, στη λογική ότι χάνει ο ΠΑΟΚ και σκέφτεται τι θα υποθεί μετά την ήττα. Δεν σκέφτεται... Κακώς το κάνει αυτό. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή υπάρχει ένα κλίμα ότι α, χάσαμε, πω από πάλι τι θα ακούσουμε. Δεν έγινε τίποτα. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι μια κατάσταση που έχει παγιωθεί εδώ και ένα χρόνο και κάτι. Ωραία. Και σε μια τέτοια φάση είναι στο τέλος που όντως. Δηλαδή δεν μπορεί εμείς το βλέπουμε το παιχνίδι να κοπανιόμαστε από την οθόνη του υπολογιστή, ξέρω εγώ, όπου και αν το έβλεπε ο καθένας. Και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ την όποια διαμαρτυρία να την έχουν κάνει μέσα από διτήρια, που δεν έχουμε και εικόνα για να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Ωραία, δεν ήταν. Υπάρχει και το άλλο άκρο, έτσι. Που να κυνηγάει το διαιτητή ο προπονητής μέχρι τη φυσούνα που είδαμε χθες σε ένα παιχνίδι. Το οποίο είναι εντελώς απέναντι από την άλλη πλευρά. Ναι. Απλά σε μια τέτοια φάση, εγώ νομίζω ότι στο μυαλό όλων, στο επόμενο δευτερόλεπτο, έτσι, δεν μιλάω φυσικά για τους ξένους παίχτες, ωραία, μιλάω για τους ανθρώπους της ομάδας, μέχρι το ότι πω τώρα θα ξεκινήσει πάλι η κριτική, η εσωστρέφεια και όλη αυτή η κουβέντα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Αυτό έχω καταλάβει. Ότι μπαίνει αμέσως αυτό το πιο. Εγώ θεωρώ... Είναι μια κατάσταση γύρω-γύρω από την ομάδα. Θεωρώ ότι μία από τις αδυναμίες της βασικής του οργανισμού του ΠΑΟΚ είναι ότι ασχολείται με το ξεφωνητό. Το αφήνει δηλαδή να έχει μεγαλύτερη δράση από αυτή που θα έπρεπε. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Στις μεγάλες ομάδες, έστω και αν τα δεδομένα ρεαλιστικά δεν είναι αυτά που υπήρχαν, ξεφωνητό θα υπάρχει. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές απόψεις, έτσι. Έτσι είναι πολλοί ο κόσμος και είναι πολλές οι απόψεις. Εντάξει, ναι, θα υπάρχει ξεφωνητό. Αυτό είναι το normal. Εμείς κάνουμε μια εκπομπή και μπορούμε να τρώμε ξεφωνητό. Normal. Όλα είναι normal αυτά. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αποκτήσει μια καλύτερη άμυνα και καλύτερα αντανακλαστικά. Εντάξει, απέναντι σε έναν μηχανισμό που ουσιαστικά τον μειώνει. Μειώνει την προσπάθεια των παιδιών. Η ομάδα είναι μια χαρά. Θα μπορούσε να έχει κερδίσει χθες, προχθές και να μην έχει ανοίξει μύτη. Εύκολα θα μπορούσε να κερδίσει κιόλας. Εντάξει, αν την αφήνει να παίξει. Ειδικά του Μορέιρα, να είχα ξεχάσει εγώ τα φάουλ. Ο Μορέιρα έμπαινε φάουλ έξω. Έμπαινε φάουλ έξω. Δεν πήγε στο παιχνίδι ποτέ. Ποτέ. Καλά, ο Μορέιρα θα ήταν και ο γκόλιθος, ας πούμε, που θα έπαιρνε τα 20 rebound και όλα αυτά. Αλλά 12-13 πόντους, ρε φίλε. Θα μου άνοιγε την αμυνά τους, δεν κατάλαβα. Ναι, γιατί θα διαβάζω ότι δεν έχει side game ο ΠΑΟΚ σήμερα. Ωραία. Δεν έχει side game σε αυτό το παιχνίδι. Ρε παιδιά, πώς θα έχει side game, αφού ο ψηλός που έχει το side game είχε φάουλ από το πρώτο λεπτό. Και ο Μαργαρίτης σταματήστηκε. Και ο Μαργαρίτης δεν έπαιξε. Πώς θα έχει side game, με ποιον, με τον Γκάρετ. Ο Γκάρετ κάνει άλλα πράγματα. Δεν είναι για να πάρει την μπάλα και να παίξει. Εντάξει, αυτός που έγραψε ότι δεν έχει inside game, μάλλον δεν είναι το παιχνίδι. Τι να πω, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν είχε inside game. Δεν είχε inside game, φυσικά. Ο Μορέιρα είχε πρόβλημα. Ο Μαργαρίτης ήταν έξω, με τραυματισμό. Δεν έχει inside game. Και σούταρε πολλά τρίποντα. Ναι, σούταρε πολλά τρίποντα. Γιατί αυτό του έδινε ο αντίπαλος και ο αντίπαλος από ένα σημείο και μετά που πήρε χαμπάρι δεν σφυρίζεται τίποτα, βαρούσε στο ψαχνό. Και βάζει, και εκεί είναι το φοβερό. Βάζει ένα παίχτη για να κάνει αυτή τη δουλειά που λέγεται Δημήτρης Χαριτόπουλος. Ωραία. Και ο Χαριτόπουλος κάνει αυτή τη δουλειά, βάζει και 10 πόντους. Και δίνει το παιχνίδι στην ομάδα του, γιατί ήταν πολύ σημαντικός. Mm. Ο Χαριτόπουλος. Εννοείται. Ειδικά και το καλάθι που έβαλε από κάτω. Τέλος πάντων, εντάξει. Ο Χαριτόπουλος δουλειά του έκανε, καλά έκανε και την έκανε. Ακριβώς. Κάνει ρεπορτάζ για το τσουνάμι, Νίκο. Να δούμε. Ναι, πρέπει λίγο να το βοηθήσουμε αυτό το πράγμα, ώστε κάπως να γίνει, δηλαδή να ασχοληθεί η FIBA, τι γίνεται εκεί, μήπως. Είναι και δύσκολο ταξίδι. Οι ομάδες που παίζουν εκεί. Είναι και δύσκολο ταξίδι από ό,τι μεταξύ, λέγαμε. Ναι, ο ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει αύριο το πρωί στις 6.30, ξεκινάει για να πάει Αθήνα, από εκεί Μαδρίτη και από εκεί Τενερίφη. Δηλαδή κάπου το απόγευμα το βράδο θα είναι στην Τενερίφη. Η Τενερίφη έπαιξε Σάββατο βράδυ με τη Βαλένθια, την κέρδισε 34 πόντους, έτσι, και έπαιξε στην έδρα της. Δηλαδή χάθηκε η Τενερίφη να έχει ένα εκτός έδρας παιχνίδι και να πεις ότι μέχρι να πάει λίγο Τενερίφη να γυρίσει, γιατί εντάξει είναι πίκρα εκείνο, είναι η αλήθεια. Το Μαδρίτη Τενερίφη είναι 4 ώρες με το αεροπλάνο. Έπαιζε εντός έδρας, είναι πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Αρκετά πιθανό ο ΠΑΟΚ να πάει χωρίς το Μαργαρίτη εκεί, καθώς σήμερα θα γίνουν γνωστά εξετάσεών του για αυτό το θέμα στον αγώνα που έχει. Είναι αρκετά πιθανό να μην ταξιδέψει ο αρχηγός και να δούμε αν δεν ταξιδέψει, αν θα είναι διαθέσιμο στην Κυριακή για το μάτς με τον Άρη. Υπάρχει αυτό το ζήτημα με τον Μαργαρίτη. Ενώ στο αγώνα με την Τενερίφη. Ας το ξεκουραστεί εδώ. Ναι. Η εβδομάδα έχει πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Τενερίφη και ταξίδι το πιο δύσκολο που μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ αυτή την εποχή. Και μετά είναι το μάτς με τον Άρη. Τι έγινε, θα πάνε πρώτα Ουγκάντα, μετά Σενεγάλη και θα γυρίσουν από πίσω ή έχει κλείσει καμιά κανονική πτήση? Παίρνουν το νορμάλ δρομολόγιο, το οποίο φτάνει στο βράδυ σε κάποια φάση αυτό. Είναι το νορμάλ. Δεν έχει πιο νορμάλ από αυτό. Ναι. Και όμως τύχει να είναι Αθήνα, Μαδρίτη, Τενερίφη. Εντάξει. Και αν βρούμε κανέναν τάφο. Λοιπόν. Ευχαριστούμε, Νίκο. Λοιπόν, μπαίνω λίγο να τσεκάρω από το τσουνάμι να σου πω, λέει, γιατί με πιάσατε τέτοιο. Συνελήφθη κοιμόμενος. Μπαίνω λίγο να το τσεκάρω για να το δώσουμε λίγο έκταση αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχει πρόβλημα στο Τενερίφη. Καλό μεσημέρι. Χαμός. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, συνέχεια λοιπόν για το τσουνάμι στο pao24.com. Φαντάζομαι να βρει κανένα καλό βίντεο, Νίκο, θα το ανεβάσει ή βίντεο, πολλά. Ναι, είδαμε τις εικόνες εδώ πέρα, εντάξει. Λοιπόν, έχετε ακόμα 20 λεπτάκια για να μπείτε στην κλήρωση για τα 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Ξάνθη, Σάββατο στις 7.30 στο γήπεδο της Τούμπας. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Και άλλα 5 εισιτήρια διεκδικείτε μέσα από το Instagram. Μπαίνετε στην σελίδα του Λίμπερο, Λίμπερο κάτω Παύλα FM 107,4. Κάνετε follow τη σελίδα και κάτω από το σχετικό post κάνετε mention ένα φίλο ή φίλη. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη στις 12, λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Οπότε μπαίνετε και από εκεί άλλα 5 εισιτήρια. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία για το ΠΑΟ24, το πρώτο της εβδομάδας. Έχετε ακόμα 10 λεπτάκια για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη το Σάββατο στις 7.30 Τούμπα. FM και ενώ ΠΑΟΚ και ενώ ονοματεπώνυμο το στέλνετε στο 54526. Αγάπη. Και άλλα 5 εισιτήρια θα δώσουμε από το Instagram. Μπαίνετε στη νέα σελίδα του Λίμπερο, Λίμπερο κάτω Παύλα FM 107,4. Κάνετε follow φυσικά τη σελίδα του Λίμπερο και mention ένα φίλο σας ή φίλη σας στο σχετικό post. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη στις 12, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Οπότε θα έχετε και από εκεί την ευκαιρία να διεκδικήσετε στήρια. Οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 2-3-10-2-87-3-8, ξαναλέω 2-3-10-2-87-3-8, θα κερδίσουν αυτόματα μία πρόσκληση για να παρακολουθήσουν στο Θέατρο Βεργίνα την επόμενη Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου στις 10, το παιχνίδι της Τσέλσι με τον ΠΑΟΚ. Okay, και επειδή είναι προαιρετική είσοδο στο καζίνο, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και άτομα κάτω των 21 ετών. Δηλαδή δεν υπάρχει δηλαδή περιορισμός στην ηλικία. Οι πρώτοι 5, ξαναλέω, στο 2-3-10-2-87-3-8 για να δείτε στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης το παιχνίδι της Τσέλσι με τον ΠΑΟΚ την μεθεπόμενη Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο δεν ήταν κακό μόνο για το μπάσκετ, ήταν και για το βόλι. Τώρα θα μας τα πει. Πολύ κακό παιχνίδι στη Σύρο. Εγώ το άφησα στο 0-2. Αυτό έχω να πω, ωραία. Ξαφνικά βλέπω το 1-2. Η Λίμνος, απ' την άλλη η Σύρος. Καλά που δεν είναι και ομάδα ποδοσφαιρική, ξέρω εγώ, ή αντίπαρος να παίζει ο ΠΑΟΚ, να χάσει εκεί, εντάξει, τα νησιά. Το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν κατάλαβε. Δεν κατάφερε να παίξει την καρδίτσα. Να παίξει την καρδίτσα. Χάλια το γήπεδο. Αλλά ρε εσύ, άντε, στο μπάσκετ έγινε ό,τι έγινε, τα λέγαμε και πριν, τελευταία φάση του αγώνα, το replay που δεν ήταν ποτέ, όλα αυτά. Στο βόλεϊ, το να είσαι μπροστά στη Σύρο με 0-2 και ξαφνικά να στο γυρνάνε 3-2 και σχετικά, από ό,τι κατάλαβα, γρήγορα. Ναι. Δηλαδή έγινε μπαμπά μια ανατροπή το 3-2 μετά.
Που εντάξει, τώρα μιλάμε για το Φίνικα Σύρου. Ο Χοκ το είχε 2-0. Και στο τρίτο σετ ήταν το σκορ ήταν κοντά. Δεν ξέφυγε δηλαδή σε κάποια φάση. Στο τέλος ξέφυγε η Σύρος και το πήρε. Κακό Σαββατοκύριακο. Πολύ έξι. Κακό. Σάββατο βασικά, το Σάββατο. Τι έγινε στον Πόλο, πόσο? Νίκη. 12-6 την Χίο. Δεύτερη νίκη του Πάουκ Πορτάθλημα. Πανηγυρικά θα βγει ο Ραφαήλ. Πανηγυρικά. Το παλεύαμε στον Πόλο τόσο καιρό. Κάτι γίνεται εκεί. Εντάξει, οι γυναίκες στο Βόλεϊ συνέχισαν με νίκη. Έκαναν το 5-5. Οκ, συνεχίζουν. Και μια εύκολη νίκη του Πάουκ στο Χάντμπολ. Στην έδρα του Φίβου Σικαιών με 30-18. Αλλά νομίζω οι ήττες του μπάσκετ και του Βόλεϊ επισκίασαν και τις υπόλοιπες νίκες. Καλός ή κακός. Τα αθλήματα αυτά τα προανέφερα δεν έχουν τόσο μεγάλη προβολή. Όλος ο κόσμος είναι ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Μάλλον ποδόσφαιρο, βόλεϊ και μπάσκετ τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω. Ναι, άμα το πας γενικότερα και στην ανταπόκριση του κόσμου, ίσως και να μπαίνει δεύτερο το βόλεϊ. Έχουμε τον Ραφαήλ. Ράφα, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Τι έγινε, ρε Ραφαήλ, πάλι? Το κατάφερε, ο Πάγκο να το χάσει. Και αυτό από 0-2-3-2. Αφού το κατάφερε και αυτό. Ραφαήλ, έγινε και σχετικά γρήγορα. Γιατί εγώ το άφησα στο 0-2 και το είχα σίγουρο λίγο. Είδα λίγο μετά το 1-2, εντάξει, λέω οκ. Okay. Μετά. Ο Πάουκ είχε την ευκαιρία βασικά στο τέταρτο σετ. Είχε προηγηθεί νομίζω με 5-6 πόντους και έχασε και 2 σετ μπολ match ball. Άρα νομίζω ότι ταιριάζει το ιδανικό σε αυτό. Χαίρεσαι για ακόμα μία φορά στον τίτλο του παιχνιδιού. Ναι. Ήταν λίγο και η φάση βέβαια του τέταρτου σετ εκεί με το 23-23 που δίνεται το out ενώ οι παίκτες του Πάουκ και ο Πάγκος θεωρούσε ότι υπήρχε επαφή. Θα γινόταν δηλαδή 23-24. Τελικά πήγε ο πόντος στο Φίνικα, έγινε 24-23, αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι από μία φάση δικαιολογείται και πάλι όλη αυτή η εμφάνιση της ομάδας που τα δύο πρώτα σετ παίζει απλό, ωραίο βόλεϊ, βρίσκει τις λύσεις, παίρνει τα σετ με διαφορά και ξαφνικά πάλι εξαφανίζεται από το γήπεδο. Ραφαήλ, παρότι θα το πω μια φορά ακόμα, δεν το παίζω η Δήμο στο βόλεϊ και καταλαβαίνω απόλυτα όμως ότι χρειάζεται χρόνο μία ομάδα που αλλάζει σχεδόν όλη τη δομή της αγωνιστικά. Από την άλλη όμως καταλαβαίνω και νομίζω το καταλαβαίνει και ο κόσμος ή τουλάχιστον αν κάνω λάθος διόρθωσέ με. Βρισκόμαστε πλέον στα τέλη Νοεμβρίου σιγά σιγά, εντάξει, 19 σήμερα. Δεν διαπιστώνουμε μια πρόοδο στην ομάδα. Δηλαδή, είναι αδύνατο από μήνα Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο να βρεθεί μια ομάδα καινούρια στο πικ. Αλλά δεν θα έπρεπε να βλέπουμε με τόσους παίκτες ποιότητας μια μικρή έστω βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι. Εκτός αν βλέπεις τη βελτίωση και εγώ δεν τη βλέπω. Ισχύει αυτό που λες και κυρίως από πλευράς του κόσμου είναι ότι δημιουργήθηκε προσμονή. Από πολύ νωρίς έκλεισε το ρόστερ, ξέραμε τους παίχτες οι οποίοι θα έρθουν. Τα ονόματα σίγουρα προκάλεσαν ενθουσιασμό. Αλλά από εκεί πέρα είναι αυτό το οποίο λες. Θα περίμενα πολύ ότι θα υπήρχε μια διαφορετική εικόνα στην ομάδα. Οι παίχτες το λένε συνεχώς ότι πρέπει να υπάρχει υπομονή, είμαστε μια νέα ομάδα. Είναι πάντα το στοίχημα το μεγάλο που πήρε ο Πάγκο με τον Τζούριτς που ήταν 1,5 χρόνο έξω. Ο Χιμένεθ άργησε να ενσωματωθεί και αυτός στην προετοιμασία της ομάδας. Μπήκε λίγο αργότερα. Ξέρουμε ότι στο βόλεϊ όντως οι τίτλοι κρίνονται από Φεβρουάριο-Μάρτιο, αλλά νομίζω ότι η ομάδα έτσι όπως φτάσαν τα πράγματα πλέον και με τις συνεχόμενες απώλειες, από εδώ και πέρα το κάθε μάτς θα είναι τελικός. Και στο πρωτάθλημα και στα μέσα Δεκεμβρίου κρίνεται η πρόκριση στο τελικό του League Cup. Είναι και η Ευρώπη με την All-Star 2 τα παιχνίδια. Άρα νομίζω ότι την Τετάρτη και πλέον είναι το κάθε μάτς που δίνει ο ΠΑΟΚ και είναι τελικός. Εγώ καταλαβαίνω, το ξαναλέω, ότι χρειάζεται υπομονή για μια ομάδα, αλλά δεν νομίζω ότι όλο αυτό μπορεί να σκεπάσει τα κακό σκήμενα, τα αγωνιστικά στην ομάδα, εντάξει. Σίγουρα και μια, αυτό είπα και χθες, ότι και μια νίκη, δηλαδή κόντρα στον Παναθηναϊκό, δεν σημαίνει ότι αμέσως θα βελτιώσει τα πράγματα και θα μπουν ας πούμε, τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Θα πρέπει να αποκτήσει και διάρκεια δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ότι κέρδισε τον Παναθηναϊκό είτε με 3-0-3-1, που σίγουρα είναι δύσκολο να το κερδίσει, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μια αξιόλογη ομάδα φέτος και μέσα από τον Πνεύμα του Ηρακλή πέρασε με ανατροπή. Επομένως νομίζω ότι πλέον ο ΠΑΟΚ καλείται να βρει και διάρκεια. Και μέχρι να, αν αποφασιστούν να γίνουν αλλαγές, πηγαίνουν με αυτό το ρόστερ και όλοι πλέον να καταλάβουν αυτό. Ότι το ρόστερ αυτό θα συνεχίσει μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου και αν χρειαστεί να γίνουν αλλαγές και πάρθει αυτή η απόφαση, θα γίνουν όταν πρέπει να γίνουν. Μάλιστα. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο για το βόλεϊ, νομίζω πως όχι. Τετάρτη το μάτς 6 ώρα με τον Παναθηναϊκό, κρίσιμο έτσι όπως γίνανε τα πράγματα. Συνεχόμενα μάτς για τον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Έρχονται τα δύο της Ευρώπης. Είναι τα μάτς με τον Ολυμπιακό και για το League Cup και για το πρωτάθλημα. Επομένως αυτό που είπαμε, ότι πλέον ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια κρίσιμη καμπία σχέτως, δηλαδή αν Φεβρουάριο-Μάρτιο όπως είπαμε είναι το πικ δηλαδή, που θα πρέπει να ψάξουν οι ομάδες για να ανεβάσουν το ρυθμό τους, αλλά
πλέον νομίζω ότι τα πράγματα, τα περιθώρια στενεύουν για τον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει λοιπόν η ομάδα, ο προπονητής και οι παίκτες αφενός να παίρνουν τις νίκες, αλλά αφετέρου νομίζω είναι πολύ σημαντικό να διορθώνουν έστω κάθε φορά το 5% των λαθών. Γιατί η πρόοδος έτσι αυτό έρχεται. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και αυτό και το ζητούμενη διάρκεια πλέον. Δηλαδή δεν γίνεται το ΠΑΟΚ δύο σετ να βγάζει καλή εικόνα και ξαφνικά δηλαδή μετά να δεν μπορεί να τελειώσει το μάτι να το καθαρίσει. Αυτό είναι δηλαδή το οποίο πρέπει να βρει πλέον ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Είπαμε για τις νίκες και του hardball στις ΙΚΕΣ και των γυναικών στο βόλιο έκανε το 5 στα 5. Δεύτερη νίκη συνεχόμενη για το πόλο. Μακάρι έτσι να συνεχιστούν οι νίκες, να βελτιώσει η ομάδα και την ψυχολογία και τη βαθμολογική της θέση. Η αναβολή στην Καρδίτσα ήταν επιβλημένη, Ραφαήλ. Ήτανε, ναι. Ήτανε ο καιρός πάρα πολύ κακός από νωρίς το πρωί. Έβρεξε αλλά και τις προηγούμενες μέρες. Αναβλήθηκαν δηλαδή σχεδόν όλα τα παιχνίδια στον νομό και στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Δεν μπορούσε λογικά να μείνει φυσικά και ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα. Άρα οι δύο ομάδες αποφάσισαν με κοινό αίτημα το οποίο θα στείλουν στην ΕΠΟ τον νέο ορισμό της αναμέτρησης. Το πότε θα γίνει, έχουμε καιρό φαντάζομαι. Το πότε τώρα θα γίνει. Έτσι είναι. Ναι, είναι λίγο τώρα ανάλογο στο πότε θα βρεθεί κενό κτλ. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι θα το ορίσει και αυτό η ΕΠΟ. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Αυτά από όλα τα υπόλοιπα αθλήματα. Εντάξει. Κακή μέρα το Σάββατο. Το αφήνουμε πίσω. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο στο ταξίδι της ομάδας για την Τενερίφη για τον μπάσκετ. Εντάξει, όλα καλά θα πάνε. Στο ποδόσφαιρο, είπαμε σήμερα το απόγευμα, επιστροφή της προπονήσης μετά από τρεις ημέρες. Πολύ μεγάλη στιγμή. Τέσσερις ουσιαστικά, εντάξει. Ναι, τελευταία προπόνηση αν τα βάλει Πέμπτη απόγευμα. Ναι. Πέμπτη εκεί πέρα. Οπότε σήμερα σιγά σιγά επιστρέφουν και οι διεθνείς οι πρώτοι. Τετάρτη, Λιμνιός, Πρίγιοβιτς και Τόσκα. Το καλό είναι ότι δεν έχει διαπιστωθεί κάποιος τραυματισμός. Μακάρι να μην τραυματιστεί κανένας από αυτούς που θα παίζουν. Θα παίξουν αύριο. Δηλαδή ο Πρίγιοβιτς, ο Τόσκα. Τώρα που το είπες φίλε. Όχι, δεν θα. Ναι, σαν να το βλέπω, Θα επιστρέψουν όλοι υγιείς. Η Ρουμανία από ό,τι διάβαζα έχει κάποιες απουσίες και σκέφτονται και αυτοί να κάνουν διάφορες αλλαγές, οπότε είναι πιθανό τόσο να παίξει. Στην περίπτωση του Πρίγιοβιτς, μόνο ρε φίλε, ο πρωθυπουργός της Σερβίας δεν έχει βγει να πει, βάλτον να παίξει. Μόνο αυτός. Κατά τα άλλα όλοι οι υπόλοιποι έχουν βγει. Το λέγαμε και την Παρασκευή, αν θυμάσαι, ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Πρίγιοβιτς δεν. Δεν πειράζει, καλύτερα. Για τον Πάκο καλύτερα, εντάξει, καλύτερα. Απλά ξέρετε για τον ίδιο, επειδή έχει και μια συγκεκριμένη νοοτροπία σαν παίκτη, δεν νομίζω ότι του αρέσει πάρα πολύ. Το δείχνει κιόλα και το λέει. Δεν του αρέσει καθόλου, εντάξει. Τώρα για τον το Πάκο να κάνει ταξίδια και απλά να κάθεται στον πάγκο και να βλέπει του άλλου να αγωνίζονται. Ναι. Είναι ένα παίκτη που έχει αυξημένη την αίσθηση του εγωισμού και καλά κάνει. Εντάξει, εντάξει τον Μάιο ήταν αυτό που έστειλε τη Σερβία στο παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή ήταν ο Θεός και τώρα δεν παίζει ούτε σε φιλικό. Και είχε πάρα πολλές ευκαιρίες να παίξει. Και ο Μίτροβιτς δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση. Δεν είναι και τελευταία στην καλύτερη κατάσταση. Το φαίνεται και όλας και το λέει και ο ίδιος. Ας παίξουμε και οι δύο μαζί, coach. Δεν πειράζει. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να λέει. Θα πάει να του πει κάτι. Το ένα ή το άλλο. Βγάλε με. Βγάλε τον μέσα. Μα νιώθει άσχημα και ο Μίτροβιτς δηλαδή. Δεν έχω ξανά λείπω. Σερβία-Λιθουανία αύριο 10 παρατέταρτο. Ρουμανία-Λιθουανία 10 παρατέταρτο. Στο φινάλε των υποχρεώσεων Σερβίας και Ρουμανίας στο UEFA Nation League. 11 βαθμούς Σερβία, 9 Ρουμανία. Δεν έχω καταλάβει τι θα γίνει όποια από τις δύο ομάδες πάρει την πρώτη θέση. Και να πούμε ότι στο μπάσκετ τίθεται πλέον σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Άρη. Το παιχνίδι, θυμίζουμε, θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 5.30 αντί για Σάββατο που ήταν αρχικά. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 10 ευρώ. Ισχύουν φυσικά τα εισιτήρια διαρκείας, κανονικά. 10 ευρώ είναι για όλα τα διαζώματα και από εκεί πέρα στα VIP ανεβαίνουν. Υπάρχουν και με 15 και με 25 και με 50 και με 100. Αγάπη, 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 34 για τα εισιτήρια μέσω μηνυμάτων του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. 7, 10, 15, 21, 27. 21-27. Λοιπόν, Δημήτρης Ιωαννίδης, το κινητό σε 4-4-2, το 10. Νικολαίδου Ειρήνη, σε 4-27, 15. Δημήτρης Ζέρβας, σε 4-33, το 21. Θανάσης Μάρκου, σε 5-5-9 και το 27. Μαρία Ζαφυροπούλου. Ιωαννίδης Δημήτρης, Νικολαίδου Ειρήνη, Ζέρβας Δημήτρης, Μάρκου Θανάσης, Μαρία Ζαφυροπούλου. Θα ειδοποιηθείτε εντός λίγων λεπτών για το πώς θα παραλάβετε τα εισιτήριά σας. Και θυμίζουμε, τρέχει και διαγωνισμός μέσω Instagram του Λίμπερο.
Κάντε follow τη νέα σελίδα του Λίμπερο στο Instagram Λίμπερο κάτω Παύλα FM 107,4. Κάνετε mention κάτω από το σχετικό post έναν φίλο ή μία φίλη σας. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη στις 12. Μένετε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί η απολαυστική ώρα με τον Σταύρο Κόλκα και τον Βασιλιά από τις 2 μέχρι τις 3. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.